Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Δεν μπούλτε εδώ από Χαλκίδα. Ένα ακόμα βιντεάκι σήμερα. Και τι σας έχω? Συμβουλές και tips. Κύκλος είναι μικρός, γάμισε τη μόδα, γάμισε τους όλους. Είμαστε μπροστά στη μία ρόδα κι άσπρο πάτα. Το πίνω, για μάτια φθήνω κι αυτό εξωβγαίνει. Για πάρτι σου άλλο ένα γύρο. Τελευταίο καυτό σου λέω, τον γκάζι δεν κλείνω. 200 και το κοντέρ και πλαγιάζω σαν το Βαλεντίνο. Λοιπόν, ο καιρός από ό,τι βλέπετε στη Χαλκίδα αρκετά καλός, αρκετή ζέστη. Έχει κολλήσει πάνω το μπουφάν της μηχανής. Οπότε μια σε καλοκαιριάζει και ο καιρός εκεί προς το καλοκαίρι γίνεται ύπουλος, πάμε να δούμε 5 tips για να αποφύγουμε τις κακοτοπιές του καιρού. Όπως όλοι ξέρουμε, το καλοκαίρι συνήθως είναι μια ευχάριστη για όλους εποχή, με αρκετά υψηλή θερμοκρασία, αρκετή ζέστη, πολύ λιακάδα. Αλλά όταν χαλάσει, παιδιά, ο καιρός το καλοκαίρι, έχουμε δυνατές βροχές, ισχυρά μπουρίνια, καταιγίδες, κεραυνούς και πολύ πολύ νερό, το οποίο μπορεί να γίνει επικίνδυνο για εμάς την ώρα που οδηγάμε τη μηχανή μας, για τους γύρω μας που βρίσκονται στον δρόμο και γενικότερα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο για την ανθρώπινη σωματική ακαιρεότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο tip. Το πρώτο tip είναι να ενημερωνόμαστε για τον καιρό. Όταν βέβαια είμαστε στην πόλη και ενημέρωση καιρού να μην έχουμε δει, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε μέσα στην πόλη, μπορούμε να κάνουμε κάποια στάση να καλυφθούμε από την τροχή και τα νερά, ή ακόμα καλύτερα μπορούμε να αναβάλουμε τη δουλειά μας και να γυρίσουμε σαν γύρι στο σπίτι μας και να στεγνώσουμε. Αν όμως είμαστε πάνω στη μηχανή μας και βρισκόμαστε στο δρόμο για ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι και απέχουμε πολύ ώρα από τον προορισμό μας, τότε εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι πριν ξεκινήσουμε για το μεγάλο ταξίδι να ενημερωθούμε για τον καιρό στο μέρος για το οποίο έχουμε ξεκινήσει να βρεθούμε. Αλλά και το λάθος που κάνουν όλοι είναι ότι κοιτάνε τον καιρό του μέρους που θα επισκεφτούν. Πρέπει να κοιτάξουμε και τον καιρό από τα σημεία που θα περάσουμε, από τους ενδιάμεσους δηλαδή σταθμούς, πόλεις, χωριά, οτιδήποτε είναι αυτά. Συμβουλή λοιπόν νούμερο 2. Παιδιά, όταν έχουμε ξεκινήσει ένα μακρινό ταξίδι, πρέπει πάντα μαζί μας, είτε στην μπαγκαζιέρα, όσοι έχουν μπαγκαζιέρα, είτε στο σακίδιο που έχουμε μαζί μας, είτε στα σαμάρια, είτε οπουδήποτε ή ακόμα και κάτω από τη σέλα μας, να είμαστε εφοδιασμένοι με ένα διάβροχο. Με ένα διάβροχο παντελόνι, με ένα διάβροχο τζάκετ, με ένα πόντσο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό ακριβώς, που έχει μια τρύπα στο κεφάλι και πέφτει στα πόδια. Με κάτι τέλος πάντων να είμαστε έτοιμοι να καλυφθούμε από το νερό της βροχής. Δεν είναι ακριβό ένα διάβροχο, δεν πιάνει πολύ χώρο και δεν είναι και κάτι να το έχουμε μαζί μας. Επίσης υπάρχει ένα διάβροχο που έχω δει, το οποίο το είδα συγκεκριμένα και σαν τζάμπο, το οποίο είναι ολόσωμο, δηλαδή είναι σαν φόρμα εργασίας. Ανοίγει από πάνω, βάζεις τα πόδια σου, βάζεις χέρια και απλά μπροστά κλείνει με κουμπιά. Μια πολύ καλή λύση και αυτή για να μείνουμε όσο πιο στεγνοί μπορούμε σε ένα ταξίδι το οποίο έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Συμβουλή λοιπόν νούμερο 3. Αποφεύγουμε το βρεγμένο. Παιδιά, σε τέτοιες καταστάσεις προσπαθούμε όσο γίνεται πιο πολύ να αποφύγουμε το βρεγμένο έδαφος, γιατί βρεγμένο έδαφος σημαίνει μειωμένη πρόσφυση. Οπότε όσο μπορούμε προσπαθούμε να βρούμε οδόστρωμα το οποίο έχει πατηθεί αρκετά και έχει στεγνώσει, και πάνω απ' όλα προσπαθούμε αν χρειαστεί να φρενάρουμε, να μην φρενάρουμε κατά την είσοδό μας πάνω στο βρεγμένο οδόστρωμα, αλλά αρκετά πριν, γιατί όπως είπαμε, αν φρενάρουμε στο βρεγμένο οδόστρωμα
Η πρόσφυσή μας δεν θα είναι ίδια σε σχέση με το στεγνό οδόστρωμα και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πτώσης. Συμβουλή λοιπόν νούμερο 4. Προσέχουμε την έξοδο. Τι εννοούμε προσέχουμε την έξοδο? Προσέχουμε την έξοδο, κάπου έχει πάρει φωτιά εκεί, βλέπω πολύ καπνό. Προσέχουμε την έξοδο από το βρεγμένο έδαφος στο στεγνό. Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος. Με το που βγουν από το βρεγμένο έδαφος, ανοίγουν τέρμα τον γκάζι. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Στο βρεγμένο έδαφος υπάρχουν πράγματα τα οποία κολλάνε πάνω στο λάστιχό μας και μας το κάνουν ακόμα πιο ληστηρό από ό,τι είναι με την διέλευσή του από το νερό. Οπότε, όταν βγαίνουμε από βρεγμένο οδόστρωμα, δεν ανοίγουμε αμέσως τον γκάζι. Περιμένουμε να διανύσουμε μερικά μέτρα, να φύγει το νερό από τις σαυλακώσεις του ελαστικού μας και αρκετά μετά, αφού έχει περάσει αρκετή ώρα και μπορούμε να πούμε ότι το ελαστικό μας έχει πετάξει αρκετή ποσότητα νερού, ανοίγουμε τον γκάζι, αλλά όχι πάλι απότομα, σταδιακά ανοίγουμε τον γκάζι. Γιατί, παιδιά, αν το ανοίξουμε απότομα, το πιο πιθανό είναι να το μηχανάκι να μας πετάξει κόλλο, να διπλώσει και να πέσουμε κάτω με αποτέλεσμα να χτυπήσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Συμβουλή λοιπόν νούμερο 5, που μπορεί να συνδυαστεί με τις προηγούμενες δύο, είναι να αποφεύγουμε να πατάμε αυτές εδώ τις άσπρες γραμμές κάτω. Αν μια φορά δεν πατάμε αυτές τις γραμμές σε στεγνό έδαφος, σε βρεγμένο δεν τις πατάμε 10 φορές. Μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες για εμάς. Στη βροχή αυτό το πράγμα γλιστράει σαν τρελό. Δεν υπάρχει κανένα επίπεδο δηλαδή πρόσφυσης πάνω σε αυτό. Και θα το καταλάβετε αμέσως αν γίνει κάποιο τέτοιο λάθος. Το λάστιχο σας δεν θα βρει ποτέ την τριβή που πρέπει. Γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα του 2018 αυτές οι γραμμές κανονικά πρέπει να είναι βαμμένες με κάποιο ειδικό χρώμα, με κάποιο ειδικό υλικό, δεν ξέρω ακριβώς τι, το οποίο θα ήταν αντιολισθητικό. Αυτές οι γραμμές κάτω, οι οποίες έπρεπε να είναι βεντούζες, είναι βαμμένες με λαδομπογιά για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων από το ελληνικό κράτος. Έχουμε καταδείξει δηλαδή να νοιαζόμαστε περισσότερο για τα χρήματα. Ορίστε. Όλη την ώρα φρενάρω για 2 λεπτά γιατί έχω φύγει με πατηλίκι. Το ελληνικό κράτος νοιάζεται περισσότερο για τα λεφτά του δημοσίου παρότι για τις ζωές τις δικές μας. Αυτά είχα να πω εγώ, παιδιά. Να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνετε τη ζωή σας, να φοράτε εξοπλισμό, να έχετε όλοι ένα όμορφο Πάσχα, να περάσετε καλά με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, να φάτε, να πιείτε, αλλά να μην οδηγήσετε. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, see ya! Μέχρι που σκάνεις από τα μακούν, σκάνεις από τα ράψ που σκάνεις από τα μακούν, τους σκάνεις από ό,τι κι αν βγάλουνε μόμπα εκτός του ποτάμου. Okay, it's my idea.